μακρύ. Δικαίως εκφράζουν πάντως τις ενστάσεις τους και την αγωνία τους οι άνθρωποι της αγοράς, γιατί και εκείνοι υφίστανται τις συνέπειες ενός δημοσιονομικού προβλήματος που έχει η Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι το αντίστροφο. Το τραπεζικό σύστημα μετέφερε τις αδυναμίες του στο δημοσιονομικό σύστημα. Στην Ελλάδα δυστυχώς συμβαίνει το αντίστροφο. Άρα παροτρύνουν την κυβέρνηση να κάνει πιο άμεσα πράξεις. Άκουσα και τον κύριο Μίχαλο, για παράδειγμα, τον κύριο Ουσάλα, ο οποίος είπε ότι η χώρα μας πληρώνει το τίμημα μιας αναξιοπιστίας. Ότι τα πολλά τελευταία χρόνια ζει μόνο με δανεικά και αυτό πράγμα τι συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, δεν έκανε όμως ποτέ στο ενδιάμεσο τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα, το θέμα με το πακέτο των μέτρων της κυβέρνησης, εγώ νομίζω ότι είναι κατ' επίφαση ήπια προσαρμογή και αλλαγές. Επί της ουσίας, μιλάμε για σκληρά μέτρα. Όταν μιλάμε για μείωση 3 έως 5% στο δημόσιο, στους μισθούς, όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 2,5 δισεκατομμυρίων μόνο μέσα στο 2010, ή όταν μιλάμε για φορολόγηση πια μια σειρά επαγγελματιών με διαφορετικούς όρους, όπως είναι οι καλλιτέχνες, οι αρχιτέκτονες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέτρα είναι σκληρά. Το θέμα είναι πότε θα αποδώσουν. Ρώτησα επίσης τον κύριο Παπακοσταντίνου αν ποσοτικοποιώντας τα του βγαίνουν τα νούμερα για το πρόγραμμα σταθερότητας. Μην ξεχνάμε ότι έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα ρίξει 4% το έλλειμμα. Μου απάντησε ότι του βγαίνουν. Το θέμα είναι πώς θα πείσουμε γι' αυτό, πόσο χρόνο έχει η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει πολύ. Έχει ένα μήνα να τα παρουσιάσει και δύο να αρχίσουν να αποδίδουν. Γιατί λέω δύο? Γιατί το Μάρτιο θα δανειστούμε το μεγαλύτερο μέρος από τα 55 δισεκατομμύρια. Και αν μέχρι τότε δεν έχουμε πείσει ότι κάποια πράγματα μπαίνουν σε ένα δρόμο, μπαίνει το νερό στα βλάκι, τότε ειλικρινά θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν, 30 μέρες έχει δίκιο ο Χρήστος Κόνστας στο να τα παρουσιάσουμε σε ένα χαρτί, σε ένα σχέδιο, και το πολύ 90 μέρες να αρχίσει η κυβέρνηση να τα υλοποιεί. Αλλιώς, κακά τα ψέματα, το έχασε το παιχνίδι. Τώρα, λέτε και οι δυο σας ότι πρέπει να οργανωθούμε, το είπε και ο Στρατής πιο πριν, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, πρέπει να κινηθούμε. Υπάρχουν όμως και παλινοδίες μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, Στρατή. Παλινοδίες. Καταρχήν δεν έχουμε δει ακόμα τα μέτρα. Δεν έχουμε δει ακόμα τι γίνεται. Έχουμε ακούσει ρηματικές διακοινώσεις. Να πω δύο παραδείγματα που είναι χαρακτηριστικά. Ναι. 25 Ιανουαρίου ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους υπουργούς του να του δώσουν γραπτό στις προτάσεις τους για τη μείωση του δημοσίου τομέα. Δηλαδή, για κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών. Και εγώ αναρωτιέμαι, ποιοι υπουργοί, αυτοί που επί 2,5 μήνες δεν έχουν δώσει αρμοδιότητες στους υφυπουργούς τους? Δεύτερο θέμα. Είχαμε το μεγάλο θέμα με το λιμάνι του Πειραιά. Καλός ή κακός, η κυβέρνηση συντεταγμένα, κατά τη γνώμη μου καλός, απεφάσισε ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους, υπάρχει μία σύμβαση την οποία υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι είναι επαχθέστατη, να μην πω κάτι χειρότερο, σε αρκετούς όρους της, αλλά είναι μία διεθνή σύμβαση. Και επειδή είναι μία υπερδύμανη ναμή όπως η Κίνα, η κυβέρνηση, ορθά λέω τη γνώμη μου, απεφάσισε να συνεχίσει αυτή τη σύμβαση διαπραγματευόμενη με τους απεργούς, τους λιμενεργάτες. Υπάρχει ένα βαρύτατο τίμημα. Κάποιοι λένε 50, κάποιοι λένε 70, άλλοι λένε 81, άλλοι λένε 27, κάποιος είπε και 7,5. Πρώτον, γιατί δεν μας λένε πόσο είναι το τίμημα? Να βγουν επισήμως να μας το πούν. Δεύτερον, έγιναν δύο συσκέψεις στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης. Αυτή είναι η γενική γραμμή που χάραξε η κυβέρνηση. Και έχουμε από την περασμένη Τετάρτη τον κύριο Λοβέρντο μέχρι σήμερα τον άκουγα στο φλάσ, νομίζω με τον Γιώργο μιλούσε, να λέει ότι το ΙΚΑ δεν θα το πληρώσει. Πολύ σωστά, να μην τα πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα τα πληρώσει, λέει, ο ΟΛΠ. Γιατί ο ΟΛΠ τι είναι, του ξαδέρφου του? Μάλιστα. Είναι εδώ. Είναι και αυτό δημόσιο. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα. Απεφάσισαν σε κυβερνητική σύσκεψη κάποια πράγματα? Αν τα απεφάσισαν, να τα υλοποιήσουν. Εάν κάποιος διαφωνούσε, να το έλεγε. Προφανώς. Εάν όμως διαφωνεί για λόγους Α ή Β ή Γ Αθήνας, ή για λόγους του δικού του βιλαετιού, δεν πάει μπροστά το μαγάζι. Για να πάρθουν και αποφάσεις γρήγορα, όπως έχουμε πει και όπως μας λένε και οι ξένοι. Σας ευχαριστώ.
Η Σοφία είπε τα καλά νέα και μου θύμιζε τον ορισμό του Αϊνστάιν, ποιος είναι αισιόδοξος, ποιος είναι απεσιόδοξος. Έλεγε λοιπόν ο Αϊνστάιν ότι απεσιόδοξος είναι αυτός που λέει χειρότερα δεν γίνεται. Και ο αισιόδοξος του λέει γίνεται, γίνεται. Λοιπόν, αυτό που βλέπω κάθε φορά είναι ότι πηγαίνουμε από μετάθεση σε μετάθεση. Πρώτα περιμέναμε το σχέδιο προϋπολογισμού. Μετά περιμέναμε τον ίδιο τον προϋπολογισμό. Μετά περιμέναμε τα μέτρα Παπανδρέου. Μετά περιμέναμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τώρα το πράγμα πήγε για τον Ιανουάριο και το σύμφωνο και το σχέδιο σταθεροποίησης. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε τίποτα μεταθέτοντας συνεχώς την προθεσμία κατά την οποία θα αναγκαστούμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το μόνο που κάνουμε είναι καταβάλουμε όλο το ενδιάμεσο κόστος σε διεθνείς αγορές που λένε ότι όλα αυτά τα λέτε δεν θέλετε να πάρετε μέτρα και δεν θέλετε να κάνετε τίποτα. Παράδειγμα η Moody's και η Fitch και η S&P. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Είναι μια συνεχής μετάθεση της στιγμής. Και αυτή η συνεχής μετάθεση κάνει τον κύριο Σόιμπλε να λέει αυτά που λέει και που τελικώς μπορώ να σας πω, εγώ δεν ξέρω αν έχει δίκιο, αν έχει δίκιο ο άνθρωπος, ακόμα και αν δεν τα λένε, το εννοούν το 99% των Ευρωπαίων.